Λιτό και απέριτο είναι το εκκλησάκι της Υπαπαντής στο χωριό Βαβύλη της Χίου. Ένα στενό δρομάκι από την χωριοεκκλησιά οδηγεί στο Ναΐσκο που βρίσκεται στην άκρη του χωριού, χωρίς εξωτερικά να προδίδει τις μοναδικές αγιογραφίες που φέρει στο εσωτερικό του. Το έργο της Juliet May Fraser από τη Χαβάη, που αγιογράφησε το εκκλησάκι το 1962 όταν επισκέφθηκε το χωριό, μελετάει συμπατριώτησά της, Σάρον Βίνερ, που στα πλαίσια της διδακτορική της διατριβής στις αυτοβιογραφίες προσώπων της Χαβάη, επισκέφθηκε τη Χίου και το Ναΐσκο. Έχει κάνει τη διατριβή της πάνω στο έργο της Juliet May Fraser, η οποία είναι αξιόλογη στην πατρίδα της και αυτό θεωρείται το διαμάντι, η κορύφωση της εργασίας της. Λάτρης της ελληνικής κλασικής παιδείας η Fraser, μετέφερε σε αγιογραφίες της στοιχεία τόσο από τη χιωτική παράδοση, όσο και από την πατρίδα της στη Χαβάη. So these are the αυτοί οι δύο άγγελοι είναι αυτοί που μας υποδέχονται με το που μπαίνουμε στο ναό και αντιπροσωπεύουν τη νεότητα και τη χαρά. Χάρη στην οικογένεια Κωνσταντινίδη που φιλοξένησε τη μελετήτρια του έργου της Fraser, μπορέσαμε και καταγράψαμε αυτές τις ξεχωριστές αγιογραφίες που καλύπτουν το σύνολο του Ναΐσκου της Υπαπαντής. With the fantastic wings, με τα καταπληκτικά χρώματα σε κίτρινο και πορτοκαλί, και το πιο αγαπημένο της κομμάτι είναι το θυμιατό. Βλέπει το θυμιατό που κινείται, αυτή η κίνηση, η αέναη κίνηση, η διαρκής κίνηση του θυμιατού και το πρόσωπό της είναι λίγο χαβανέζικο. Χαβανέζικης τεχνοτροπίας, το δέρμα, το σκουρόχρωμο δέρμα και το φόρεμά της είναι λίγο κινέζικης τεχνοτροπίας. Οι αγιογραφίες που κοσμούν το μικρό εκκλησάκι της Υπαπαντής στους Βαβύλους της Χίου αποτελούν ένα δώρο αγάπης της ζωγράφου May Fraser προς τους κατοίκους του χωριού, αποδίδοντάς το με τη λέξη της ιδιαίτερης πατρίδας της, Αλόχα. Αν και τα σχέδιά της η Fraser τα υπέβαλε και πήρε την έγκριση της Ιεράς Συνόδου, παρόλα αυτά το εκκλησάκι της Υπαπαντής δεν προβάλλεται όπως το αξίζει, όπως σημειώνει ο αγιογράφος Νίκος Φράσκος που συντήρησε τις αγιογραφίες. Για μένα αυτό το στολίδι έχει νόημα με την έννοια ότι μια γυναίκα που στη Χαβάη είναι πασίγνωστη και στους πανεπιστημιακούς κύκλους επίσης, άγνωστη για μας, βρέθηκε σε ένα άσημο χωριό, σε μια ακρούλα του Αιγαίου, να ζωγραφίσει αυτό το πράγμα, το οποίο σας πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ μελετημένο, με κάθε λεπτομέρεια. Η κάθε λεπτομέρεια έχει πίσω της ιστορικό υπόβαθρο άπειρο. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα δώρο για τη Χίο και για όλο τον κόσμο. Και αυτό ακριβώς ήθελε να κάνει και αυτό αποτυπώνει σε μια επιγραφή που έχει εδώ δίπλα, που λέει ότι αυτά τα έργα σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν για τους ανθρώπους των Βαβύλων με αγάπη και αλόα.